Πρώτο σφύριγμα από τον Χατζη Βασιλείου. Από τον Μπρους, από τον Μπουτσουρί μάλλον, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Δανιήλ. Έγινε το λάθος, κέρδισε στο Πάπα Περικλέους. Νέο λάθος Μπουτσουρίς. Είναι αυτό που ζητάει και ο ίδιος, θέλει την ομάδα του να δημιουργεί, να φτιάχνει αξιοσημείωτες επιθετικές προσπάθειες ώστε να φτάσει και τον γκολ. Πάντως αυτό που προσέξαμε είναι ότι ισορρόπησε αρκετά το παιχνίδι ο Ερμής. Να δούμε εδώ το Μπαγιά που γίνεται το σούτ 1-0 με Παρούτη στο 44. Ο Ερμής εκμεταλλεύεται την ολιγορία στην άμυνα της Ολυμπιάς και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου παίρνει προβάδισμα στο 44ο λεπτό με τον Παρούτη να σκοράρει και να ανοίγει το σκορ. Ότι δεν κατάφερε προηγουμένως ο Ηλίας Γεωργίου, το πετυχαίνει ο Παρούτης εδώ με την προσπάθεια που έγινε από τον Καραμόκο. Δεν μπόρεσε να διώξει ο Ντζάι την μπάλα όπως θα έπρεπε από την άμυνα της Ολυμπιάς και εκεί βρισκόταν ο Παρούτης, ο οποίος δεν ευνηδιάστηκε, ήταν έτοιμος, καραδοκούσε και τελείωσε ιδανικά τη φάση για να κάνει το Ολυμπιάς 0, Ερμής 1 στο 44 και να δώσει την ευκαιρία στον Ερμή να πανηγυρίσει αυτό τον γκολ που του δίνει προβάδισμα. Έλεγες προηγουμένως ότι θα ήταν σημαντικό, Πέτρο, να πήγαινε η ομάδα του Ερμή με το προβάδισμα αν κατάφερνε ο Ηλίας Γεωργίου να πετύχει τον γκολ. Τελικά δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε τον γκολ από τον Παρούτη που δίνει όντως ένα πολύ πολύ σημαντικό προβάδισμα σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη του παιχνιδιού.